Στο προηγούμενο επεισόδιο του MasterChef έχει άσκηση απόψη. Η μπλε και η κόκκινη ομάδα αναζήτησαν την καλύτερη ψαριά. Για να το δω, σκορπίνα θέλουμε. Δύο σημαντικοί σεφ της θαλασσινής κουζίνας έκριναν τα πιάτα τους. Ωραίο και το πορτοκάλι. Εμένα με αρέσει τόσο που θα ξαναδοκιμάσω. Και το φιλετάρισμα των παιδιών είναι πάρα πολύ ωραίο. Το φιλετάρισμα το συζητώ. Αξίζει προσπάθεια των παιδιών. Βεβαίως. Η απόφασή τους προκαλεί αντιδράσεις. Γιατί υπήρξε κάποια στιγμή μια ένταση με τη Μαργαρίτα, με την κακαβιά. Τα ψαροκόκαλα μπλέχτηκαν τόσο πολύ μαζί με την ψύχα του ψαριού και όλα μας τα λαχανικά και φύγαμε από το αρχικό μας πλάνο που ήταν να φτιάξουμε βελούτε. Πάμε στην κόκκινη ομάδα. Άντζελα, ναι. Από την εμπειρία μου και μόνο σου λέω ότι χτες ο Άκης ήταν παντού. Από τη δικιά μου την πλευρά δεν το νομίζω αυτό. Απλώς ήμουν λίγο αριστική κάποιες στιγμές. Σου βγαίνει σε καλό αυτή η τακτική. Όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Ποια ομάδα θα επικρατήσει? Η αναζήτηση για τον πρώτο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται. Ξεκινάμε με το πρώτο πιάτο. Μπήκαμε μέσα στο συμβούλιο, ένιωθα μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ήξερα ότι τα πιάτα μας ήταν πάρα πολύ καλά. Είχαν όλοι το ίδιο συνέστημα. Έβγαινε αυτή η άβρα ότι όλοι είμαστε χαρούμενοι. Είμαστε πολύ σίγουροι για τα πιάτα μας. Αισθανόμουν ανασφαλής. Γιατί δεν ήμουν σίγουρη για το αποτέλεσμα της υφής της σούπας μας. Σκεφτόμουν ότι από αυτό μπορεί να έχουμε χάσει κάποιους βαθμούς. Πηγαίναμε πιθανότητες 60-40 να έχουμε χάσει. Μπλε και κόκκινη ομάδα, καλώς ήλθατε. Σας βρήκαμε. Γεια σας. Η αναμέτρησή σας αυτή την εβδομάδα σας πίεσε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Έτσι δεν είναι? Και μπορεί οι συνθήκες να ήταν αντίξωες και το ωράριο σκληρό, όμως ανταπεξήλθατε και οι δύο ομάδες θαυμάσια και αποδείξατε ότι δικαίως συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μαγειρικής όπως είναι το MasterChef. Σας δόθηκαν 200 ευρώ στην κάθε ομάδα και έπρεπε να μαγειρέψετε ένα γεύμα τριών πιάτων για δύο από τους γνωστότερους σεφ της θαλασσινής κουζίνας. Η ανταμοιβή της νικήτριας ομάδας θα είναι ένα γεύμα σε ένα πολύ καλό εστιατόριο της Κηφισιάς, ενώ η ηττημένη ομάδα θα αντιμετωπίσει τη δύσκολη δοκιμασία της ψηφοφορίας και όταν αυτή ολοκληρωθεί, δύο μέλη της θα είναι υποψήφια προς αποχώρηση. Λευτέρη μου, πώς είδες χθες αυτή την πολύ περίεργη αναμέτρηση των ομάδων? Ευγενία, καταρχήν θα συμφωνήσω μαζί σου και θα τους δώσω συγχαρητήρια το τι άντεξαν αυτό το εξαντλητικό ωράριο που βγάλαμε και στις δύο ομάδες. Επίσης πρέπει να τους συγχαρώ ότι και οι δύο ομάδες κάνουν αξιόλογα πιάτα. Πάνω απ' όλα ωραία στισίματα. Σε σχέση με τις προηγούμενες ομαδικές αναμετρήσεις, βρίσκεις ότι υπάρχει κάποια αισθητή πρόοδος? Ναι, σημαντική θα έλεγα. Πήγανε πάρα πολύ καλά, γιατί αν σκεφτείς ότι ήρθαν στον ήλιο, ήρθαν στον αέρα, κουρασμένοι, από ένα ευχάριστο ξύπνημα. Εφτά λεπτά έχεις εσύ. Έχεις καθυστερήσει ήδη τρία. Ξυπνήστε, χαλαρώσατε. Έχει άσκηση απόψη. Παναγία μου. Δεν ήταν ευχάριστο? Να ξεκινήσουμε το σημερινό συμβούλιο με την μπλε ομάδα. Εσύ, Αρετή, από την ομάδα σου, είσαι ευχαριστημένη?
Όχι απλά ευχαριστημένη, πανηγυρίζω που είχα αυτή την ομάδα και είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί με τα παιδιά. Την προηγούμενη φορά που ήσουν αρχηγός, επέλεξες να μην ασχοληθείς με κανένα πιάτο, εσύ η ίδια. Γιατί άλλαξες την τακτική σου αυτή τη φορά? Δεν ήταν ακριβώς πιάτο, ήταν ένα μικρό συνοδευτικό που θα πήγαινε μαζί με το πιάτο της Μαργαρίτας. Και μπορούσα ίσως την προηγούμενη φορά να μην κάνω κάτι, γιατί είχαμε πάρα πολλά άτομα σε όλα τα πόστα και μπορούσαν να βγουν οι δουλειές. Το συνοδευτικό ποιο ήταν? Ένα μπαστούνάκι από ολική σελέσσος αλεύρι με τον μπίσκαπο γαρίδα που θα συνόδευε την ψαρόσκοπα που είχαμε υπολογίσει να κάνουμε. Τα οποία δεν σου βγήκανε ποτέ, αρέτη. Δεν βγήκανε ποτέ, κύριε. Όταν μέσα σε μια ομάδα αποφασίζει κάποιος να κάνει κάτι και δεν βγαίνει, να έχεις υπόψη ότι αγχώνονται και οι υπόλοιποι. Η σημασία του για εμάς τουλάχιστον δεν ήταν τόσο μεγάλη, διότι ήταν συνοδευτικό καθαρά και δεν θα πρόσθετε στον εκλεπτισμό του πιάτου μας, αλλά όχι στη γεύση του. Γι' αυτό το λόγο ίσως να μην πανικοβληθήκαμε σαν ομάδα όταν είδαμε ότι δεν βγήκε το συγκεκριμένο. Γιατί υπήρξε κάποια στιγμή μια ένταση με τη Μαργαρίτα, με την Κακαβιά? Υπήρξε ένταση προς το τέλος, διότι συνέβη το εξής. Είχαμε υπολογίσει να κάνουμε την ψαρόσουπά μας βελουτέ και λόγω μεγάλου χρονικού διαστήματος του βρασμού, το αποτέλεσμα ήταν ότι τα ψαροκόκαλα μπλέχτηκαν τόσο πολύ μαζί με την ψύχα του ψαριού και όλα μας τα λαχανικά, που ήταν αδύνατο να μπορέσουμε να ανακτήσουμε έστω και λίγη ψύχα ή λίγη πατάτα, ώστε να φτιάξουμε τη βελουτέ. Άρα λοιπόν παραμείναμε στην ψαρόσουπα σκέτη, που ήταν η γεύση της καταπληκτική, και φύγαμε από το αρχικό μας πλάνο που ήταν να φτιάξουμε βελουτέ. Ήταν όλα πολύ καλά, απλώς ήθελα εγώ να έχω χοντροκόψει τις πατάτες, το κολοκύθι, όλα αυτά, για να έχω το περιθώριο να τα πολτοποιήσω στο τέλος και να κάνω ένα πασίρευστο μείγμα. Σε κάποια φάση ο Γιάννης αναμίχθηκε σε αυτή τη... με αποτέλεσμα να βγει αραιό το ζουμί, αλλά από γεύση ήταν πάρα πολύ ωραία. Γιάννη, εσύ με ποιο πιάτο ασχολήθηκες? Ουσιαστικά εγώ σώταρα τη σκορπίνα, φιλετάρισα τα πιάτα, τα ψάρια, και με το πρώτο και με το δεύτερο είχα γενικά μια ασχολή. Ασχολήθηκες δηλαδή λίγο πολύ με όλα τα πιάτα? Ναι, ναι. Εκτός από τη σούπα. Κάτι δηλαδή που κάνει ένας αρχηγός στην κουζίνα. Εντάξει. Όχι, όλοι αυτό κάνανε. Όλοι έχουμε κάποια... και στο τέτοιο. Δεν ήταν όλα τόσο απλά που δεν μπορούσα να κάθε να ασχολείται με ένα πιάτο. Τι εννοείς? Δηλαδή, ότι όλα μας τα πιάτα ήταν απλά, δεν ήταν σύνθετα. Είχαμε 10 βασικά πράγματα να κάνεις. Οπότε θα έπρεπε να είμαστε όλοι πάνω από μια κατσαρόλα, να καθόμαστε έτσι, να κατέβουμε ή να κουνάμε. Οπότε πήγαιναμε. Οπότε όλοι ασχολήθηκαν με όλα τα πιάτα εκτός από την αρετή που έκανε τα κριτσίνια τα οποία έκαψε. Όχι, αρετή ασχολήθηκε. Τι? Όχι άμεσα δηλαδή. Έδινε τις εντελές που έπρεπε, διόρθωνε στις γεύσεις όταν έπρεπε. Mm-hmm. Απλά βασίστηκε, έκατσε πιο πολύ και ασχολήθηκε με την ψαρόσουπα μαζί με τη Μαργαρίτα. Έτσι δεν είναι? Ασχολήθηκα περισσότερο με την ψαρόσουπα που ήμασταν μαζί με τη Μαργαρίτα. Αλλά τα παιδιά μου φωνάζανε και δοκίμασα από όλες τις γεύσεις. Αντώνη, εσύ τι έφτιαξες? Κυρίως ασχολήθηκα με το πιάτο με τις γαρίδες, με τη σως ποτήρου. Τις γαρίδες τις έχεις πολύ, από ό,τι καταλαβαίνω. Μάλιστα, τις γαρίδες, λοιπόν. Και ασχολήθηκα και με το ζωμό της καραβίδας που φτιάξαμε. Πάλι βοηθητικός? Όχι, δεν θα το έλεγα. Αλλά? Δεν θα το έλεγα. Το πιάτο με τις γαρίδες το τελείωσα. Ασχολήθηκα πάρα πολύ κατά την Παρασκευή του. Από εκεί πέρα, εντάξει, όπως είπαμε, 6 άτομα για 3 πιάτα, λίγο πολύ, όλοι. Κανείς δεν ήταν ουσιαστικά πρωταγωνιστής και κανείς δεν ήταν κομπάς σου. Η ερεμία, τη δική σου τη φωνούλα δεν την έχουμε ακούσει καθόλου. Πάρα τελευταίος μένω. Θέλεις να μου πεις τι έγινε με τις κουτσομούρες? Το πιάτο που έβαλα τις ιδέες και ανέλαβα να το στήσω, όχι όλες, όχι καθόλου κλήρου, ήταν το πιάτο με τα κουτσομουράκια, το σεβίτσε μας. Αυτό, στο τέλος. Απλά αναλάβαμε και το στήσιμο με το πιάτο. Ναι, αργήσαμε να στήσουμε το πιάτο, γι' αυτό το λόγο κάτσαμε. Παίξαμε δηλαδή, θέλαμε να δούμε πώς θα μας βγει το πιάτο ωραίο. Κάναμε δηλαδή μερικά στήσιματα. Γι' αυτό ήμασταν πάνω από το πιάτο 10 λεπτά. Άμα δεν είχαμε περιθώριο, δεν θα το κάναμε αυτό. Πολύ ωραία. Πάμε στην κόκκινη ομάδα. Άντζελα, θέλω να μου εξηγήσεις γιατί είχες αυτή την ευρικότητα χτες. Γιατί αυτές οι φωνές? Δεν φώναξα, απλώς ήμουν λίγο αριστική κάποιες στιγμές. Είχα πάρα πολύ άγχος. Όταν λες λίγο αριστική. Ίσως διόρθωνα κάποιους οι οποίοι νόμιζα ότι έκαναν λάθος. Όχι ότι φώναξα, δεν νομίζω ότι φώναξα. Αν θυμάσαι και στο προηγούμενο συμβούλιο, είχαμε συζητήσει
για αυτή την ένταση που έβγαλες τότε. Και είχες πει ότι θα ακολουθήσεις αυτή την τακτική. Σου βγαίνει σε καλό αυτή η τακτική? Δεν νομίζω ότι φώναξα εχθές. Εριστική. Εριστική, ναι, γιατί... Αυτό μιλάμε τώρα. Δεν ξέρω, ίσως είναι ο τρόπος μου έτσι που παρεξηγείται. Απλά, επειδή εσύ είσαι ένα ήρεμο κορίτσι και σε έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιείς χαμηλούς τόνους. Εχθές είδαμε σε ένα ρόλο που δεν σε έχουμε συνηθίσει. Γι' αυτό το υπογραμμίζω. Νομίζω ότι ο αρχηγός πρέπει να βγάζει. Κάτι που έκανες και την προηγούμενη φορά στην ομαδική αναμέτρηση. Από την προηγούμενη φορά είχα αποφασίσει ότι πρέπει να είναι ο ρόλος μου πιο δυναμικός. Χτες νομίζω ότι έπρεπε να είμαι έτσι, ώστε να μην θεωρηθεί ότι κάποιος άλλος θα βγει πάλι μπροστά. Βλέπαμε παρόλα αυτά τον Άκη εχθές, παρόλο που εσύ κρατούσες τα ενία, εκείνος να κινείται επί παντός επιστητού. Νομίζω ότι κινήθηκε μόνο όσο αφορά τα ψάρια. Δηλαδή παρατηρήσαμε ότι ενώ ήσουν εσύ βαπτισμένη αρχηγός, τα ενία τα κράτησε τελικά ο Άκης. Από τη δικιά μου την πλευρά δεν το νομίζω αυτό. Το μόνο που ζήτησα από τον Άκη και γι' αυτό τον επέλεξα πρώτο, να μας πει την άποψή του για τα ψάρια, γιατί εγώ δεν είμαι συνηθισμένη να χρησιμοποιώ τα ψάρια με αυτόν τον τρόπο, οπότε δεν ήμουν τόσο γνώστης και ζήτησα τη συμβουλή του αρκετές φορές, όπως και τα άλλα παιδιά. Ατζελέ, από την εμπειρία μου και μόνο σου λέω ότι εχθές ο Άκης ήταν παντού. Πανταχού παρόν. Και εγώ όχι, το ίδιο όμως. Τους, δεν ξέρω αν του ζητήθηκε ή όχι, πάντως εκείνος έπαιρνε καθαρά πρωτοβουλία και πήγαινε σε όλα τα πόστα. Και τα πήγε και πολύ καλά. Και αυτό είναι και το σημαντικότερο ερώτημα. Ποιος είναι τελικά ο αρχηγός Λευτέρη? Αυτός που βάζει τις φωνές ή αυτός που λειτουργεί επάνω στα πιάτα? Σημαντικό για μένα και αρχηγός είναι αυτός που έχει τη γνώση να καθοδηγεί στην ομάδα. Άμπρα. Αυτός είναι ο αρχηγός. Είμαστε έτοιμοι να αποκαλύψουμε τη βαθμολογία που μας έδωσαν οι δύο κριτές. Εν αντιθέσει με τις άλλες φορές, θα σας ανακοινώσω τη βαθμολογία για κάθε πιάτο ξεχωριστά που έβαλαν οι δύο κριτές. Το πρώτο, το δεύτερο και το κυρίως. Ανυπομονούσα πάρα πολύ να ακούσω το αποτέλεσμα. Ήθελα να δω πόσο καλά τα είχαμε πάει, γιατί ήμουν πολύ σίγουρη ότι είχαμε πάει πολύ καλά. Πάντα υπάρχει μια ελπίδα για το ποιος θα έχει νικήσει, γιατί πάντοτε, ακόμα και τελευταία στιγμή, περιμένουμε να γίνουν θαύματα. Περίμενα ότι αν ξεκινήσουμε δυναμικά, από το πρώτο πιάτο και έχουμε υψηλή βαθμολογία, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε. Ξεκινάμε με το πρώτο πιάτο. Οι δύο κριτές βαθμολόγησαν το πρώτο πιάτο της μπλε ομάδας με 11 βαθμούς. Μάλιστα. Το 20. Και το πρώτο πιάτο της κόκκινης ομάδας με 10. Πάμε στο δεύτερο πιάτο. Οι δύο κριτές βαθμολόγησαν την μπλε ομάδα με 12 βαθμούς και την κόκκινη με 13. Ναι. Επομένως, και οι δύο ομάδες στα δύο πρώτα πιάτα συνολικά έχουν 23 βαθμούς. Επομένως, όλα θα κριθούν από τη βαθμολογία του κυρίως πιάτου. Ήμουν αισιόδοξος και πίστευα ότι είχαμε πάει καλά. Για το τρίτο πιάτο είχα μερικούς συνδυασμούς για τη σούπα μας, αν και γευστικά ήταν καλή, εμφανισιακά υστερούσε. Περίμενα το αποτέλεσμα με αγωνία, με πάθος. Γιατί όταν είσαι σίγουρη για κάτι που κάνεις και οι συμπαίκτες σου δεν το εκτιμούν αυτό, έχεις μεγάλη αγωνία. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι η αρετή, ας πούμε, μπορούσε να νικήσει. Για μένα δεν αξίζει να νικήσει η αρετή σαν μαγείρας. Δεν έχει τα φόρμα, δεν έχει τίποτα για μένα. Τίποτα. Απολύτως. Το τελευταίο δευτερόλεπτο ένιωσα ένα κενό εντελώς μέσα μου. Γιατί υπήρχε περίπτωση να χάσουμε και πάγωσαν όλα, όλα. Είχα σφίξει μου στο στομάχι, αλήθεια είναι. Γιατί περίμενα να είναι χειρότερα από αυτά που άκουσα. Και ειδικά όταν στο πρώτο πιάτο είχαμε προβάδισμα ένα πόντο εμείς. Όταν άκουσα και τη βαθμολογία του δεύτερου πιάτου που είχε προβάδισμα η κόκκινη ομάδα,
Εκεί δεν μπορούσα καν να πάρω ανάσα, γιατί έλεγα, okay, τώρα ήρθε η στιγμή, αυτό ήτανε, θα ακούσω και την τελευταία βαθμολογία και θα πρέπει να μπούμε στη φάση ψηφοφορίας. Οι κριτές βαθμολόγησαν, συνολικά, το κυρίως πιάτο της μπλε ομάδας με 13 βαθμούς. Το κυρίως πιάτο της κόκκινης ομάδας το βαθμολόγησαν οι κριτές βαθμολόγησαν συνολικά το κυρίως πιάτο της μπλε ομάδας με 13 βαθμούς. Το κυρίως πιάτο της κόκκινης ομάδας το βαθμολόγησαν με 12. Είχα δίκιο. Ενώ το φώναζα δεν με ακούγανε. Έβλεπα τον ένα να στεναχωριέται, έβλεπα τον άλλο. Λέω, εάν με διαψεύσει η συνείδησή μου, δεν ξέρω τι εγώ λέω, ήμουνα σίγουρη ότι ήβγαλα γεύση και απάνω σε αυτή τη γεύση στήριζα και έλεγα ότι θα κερδίσουμε. Αλλά δεν το ακούγανε. Η Μαργαρίτα η καημένη, επειδή το κράταγε όλο αυτό μέσα της από το πρωί, όταν λοιπόν ακούσαμε ότι για ένα βαθμό είμαστε παραπάνω, η καημένη ξέσπασε. Όχι. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Άρχισε να λειτουργεί αμέσως ενστικτοδός το μυαλό μου για τα λάθη. Είναι αστείο πλέον. Το καλύτερο πιάτο που είχαμε πει χαρίζοντας μορφωγία. Σήμερα νιώθω ότι διοικηθήκαμε πάρα πολύ. Και από αυτά που είδα τα αποτέλεσμα που είδα το δικό μας και της άλλης ομάδας, ήταν υπερσηφανές ότι διοικηθήκαμε. Τώρα ποιος ο λόγος, δεν ξέρω. Το έχω συνηθίσει να χάνω τελευταία από πουρέδες, από ντάκους, από ντομάτα, κονκασέ. Κάθομαι, τυραννιέμαι. 45 λεπτά βλέπω τους άλλους δίπλα μου άνετος και χάνω. Η μπλε ομάδα μπορεί να αποχωρήσει και να διασκεδάσει τη νίκη της σε ένα πολύ καλό εστιατόριο με ελληνική κουζίνα, το καλωσόρισμα του Αντώνη στην Κηφισιά. Καλή διασκέδαση. Χάρηκα πάρα πολύ, χάρηκα πάρα πολύ για τη Μαργαρίτα, για μένα και για τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι η δεύτερη φορά που με οδηγεί η ομάδα μου σε νίκη. Λευτέρη, πριν αποχωρήσεις, θα ήθελες να πεις κάτι στα παιδιά? Τα πήγατε εξαιρετικά. Και εσείς και η μπλε. Δεν θέλω να στεναχωρηθείτε, γιατί ένας βαθμός πάνω, ένας βαθμός κάτω, στο παιχνίδι μπορεί να είναι σημαντικός, αλλά στη μαγειρική δεν είναι τίποτα. Θέλω ψύχρεμα να συζητήσετε μεταξύ σας και να ψηφίσετε με ένα και μοναδικό κριτήριο. Να μείνουν οι καλοί μαγείροι. Όταν ο κύριος Λαζάρου μας είπε ότι θα πρέπει οι μαγειρικά δυνατοί να μείνουν στο παιχνίδι, είναι κάτι το οποίο ήδη έχω αρχίσει το τελευταίο καιρό να το εφαρμόζω και εγώ, γιατί συμφωνώ. Ποιο αντίναμοι είναι η αρετή. Τώρα να βγαίνουν νικητές αυτοί που κάνουν πυραδάκια όλη μέρα και προσπαθούν έτσι να νικήσουν, δεν το δέχομαι. Με πυραδάκια. Τώρα θα πρέπει να αποσυρθείτε στο καθιστικό, να τα πείτε μεταξύ σας και να αποφασίσετε ποιοι θα είναι οι δύο που θα ψηφίσετε προς αποχώρηση. Τα ξαναλέμε σε μία ώρα. Είναι εύκολο να ψηφίσεις. Δεν θα σ' αρέσει. Δεν λέω ότι δεν θα είναι εύκολη η απόφαση, δύσκολη η απόφαση. Θα είναι σαφώς δύσκολη, αλλά θα το βρεις. Ήμουν πολύ νευριασμένος για να σκεφτώ τι θα ψηφίσω, ποιον θα ψηφίσω. Δεν με ενδιαφέρει. Πέραμε και εμείς τη γαρίδα, τη βάζαμε εκεί τηγανιτή, ρε, πανέ, ρε, πανέ. Αυτό που είχαμε πει από την αρχή, πανέ. Και τι βλακείς, έτσι, μεγαλέτα, πανέ. Με πνίγει το δίκιο.
Και πιστεύω ότι και τους άλλους δύο το ίδιο. Απλά ο καθένας αντιδρά διαφορετικά. Ο Άκης, ας πούμε, δεν ήθελε καν να μιλήσει. Ο Βαγγέλης, εντάξει, ψηλό συμφωνούσε με αυτά που έλεγα εγώ. Και είχα θυμό. Βασικά έχω ακόμα θυμό. Είμαι ακόμα θυμωμένη. Θα ψηφίσουμε τον εαυτό μας. Εγώ αυτό θέλω. Ψηφίσουμε τον εαυτό μας. Μα γιατί να μπω στη διαδικασία να σκεφτώ. Δεν υπήρχε λάθος. Και θεωρούσα εγώ προσωπικά ότι θα έχουμε κερδίσει. Ναι, δεν τρέπομαι να το πω. Τι θεωρούσα ότι θα είχαμε κερδίσει. Τι έπρεπε να είχαμε κερδίσει. Είδα και το στήσιμο του ενός πιάτου, είδα και το στήσιμο του άλλου. Δεμένοι ήμασταν σαν ομάδα. Παρεξηγήσεις προβλήματα δεν υπήρχαν. Δεν πρόκειται να αλλάξω τρόπο που μαγειρεύω. Εγώ μαγειρεύω ελεύθερα. Δεν θα πάω στην αποστολή να κάνω πουρέ πατάτας. Ως τώρα, στο παιχνίδι δεν έχω κάνει τίποτα που να μην είναι γευστικό. Τίποτα. Να το πάμε έτσι, την επόμενη φορά θα μπαίνω στη διαδικασία να οργανώνω ομάδα σε περίπτωση που χάσω. Να έχεις υποψήφιους. Ποιους θα έχω υποψήφιους. Γιατί κάποιοι σκέφτονται και έτσι. Και οργανώνουν τις ομάδες τους ανάλογα. Πιστεύω και εγώ ότι η άλλη ομάδα έτσι το κάνει. Έτσι το οργάνωσε. Πώς το οργάνωσε, νομίζεις. Άμα τους έλεγες να διαλέξουν υποψήφιο, έτοιμοι την είχαν. Δεν ξέραμε ποιον θα ψηφίσουμε, φυσικά. Κανένας δεν ήξερε. Το μόνο που είχαμε πει σαν ομάδα ότι το πιάτο με τη λιγότερη βαθμολογία αυτό ψηφίζεται. Καλώς ορίσατε. Είμαι ο Αντώνης ο Ρούσος, είμαι ο σεφ κυρίου του μαγαζιού. Συγχαρητήρια για την νίκη σας. Πολύ σημαντικό για μένα σε ένα εστιατόριο με το που μπαίνεις μέσα να νιώσεις ζεστασιά, να νιώσεις οικία το χώρο. Αυτό το πετυχαίνει αυτό το εστιατόριο 100%. Είδα ένα παραδοσιακό μαγαζί με ελληνική κουζίνα από ό,τι μας είχαν πει. Και χάρηκα πολύ γιατί μετά από τόσες φορές που έχουμε πάει να φάμε έξω θα τρώγαμε επιτέλους ελληνικό φαγητό, σπιτικό φαγητό που μας είχε λείψει τόσο καιρό. Δεν υπάρχει τα φοβερή μυρωδιά, έτσι. Για και βρέχει κιόλας, πέρα από αυτό, εδώ μέσα σε φάγητο. Σπιτικό φαγητό, μεγάλη κλίνη συνάδελφος. Σπουράκι, το κλίμα στο τραπέζι ήταν ευχάριστο για όλους μας, γιατί και σαν ομάδα είχαμε λειτουργήσει καλά, δεν είχαμε προβλήματα μεταξύ μας και εντάσεις ουσιαστικές. Και παίρνοντας πλέον και τη νίκη, είχαμε κάθε λόγο να πανηγυρίσουμε και να το ευχαριστηθούμε. Γεια σας, παιδιά. Και μπράβο, επερχόμενες νίκες μας. Άντε, παιδιά, να κερδίσει ο καλύτερος. Τι περιμένετε, ποιους περιμένετε σήμερα? Ο Βαγγελάκης. Και η Άτζελα, που σαν αρχηγός λογικά έχει φέρει πάντα ο αρχηγός κάποιες ευθύνες. Ναι, γιατί εγώ φοβάμαι τον Γιάννη τον Προδήμο. Γιατί δεν παίζει και ο Προδήμο. Εγώ λέω τον Άτσι. Στο μυαλό μου βέβαια δεν μπορούσα να πάει αλλού πέρα από τον Βαγγέλη και τον Γιάννη τον Προδήμο. Όχι με καθαρά μαγειρικά κριτήρια, αλλά γνωρίζοντας τα σαν παιδιά, πίστευα ότι θα επομιστούν κάποιες ευθύνες. Πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια ισοψηφία Άτζελα Μπουροδήμο και η Άτζελα λογικά σαν αρχηγός πρέπει να πάρει την ευθύνη. Εγώ έτσι όπως την έχω ψυχολογήσει, την Άτζελα δεν θα βάζει ποτέ τον εαυτό της. Εγώ πιστεύω ποιος έχει τσακάνο και ποιος όχι. Η Άτζελα δεν θα το κάνει ποτέ. Να βάλει τον εαυτό της με τίποτα. Η Άτζελα μας έχει δείξει μέχρι σήμερα με τη συμπεριφορά του ότι είναι ένα άτομο που θέλει πάρα πολύ να παραμείνει και προκειμένου να το πετύχει αυτό δεν λογαριάζει τίποτα. Και πολύ φοβάμαι ότι αν της τεθεί το δίλημα, ότι ίσως να προτιμήσει να βγει κάποιος άλλος προτινόμενος αντί να βγει αυτή. Τελικά ίσως, δηλαδή όταν αισθάνεσαι ότι πήγες κακά, κερδίζεις και όταν αισθάνεσαι ότι πήγες καλά, χάνεις. Δηλαδή... Εγώ κουράστηκα, παιδιά. Πέμπτη φορά χάνω. Και είναι, αίρεση. Και είναι η πρώτη φορά που νομίζω ότι είμαι τόσο σίγουρος θα νικήσω. Τόσο σίγουρος. Γιατί είδα τα αποτελέσματα και τα δύο. Δεν μπορώ να χάνω μια γαρίδα με ένα μαυρολόφιλο έτσι πάνω. Το κυρίως πιάτο για το οποίο ήμασταν πιο περήφανοι από όλα τα πιάτα ήταν αυτό που έχασε και στο τέτοιο. Δηλαδή τώρα μιλάμε τώρα. Για το σεβίτ, για το πρώτο που ήταν ομό ψάρι, να πεις. Μπορεί να μην τους αρέσει. Μπορεί να μην τους αρέσει. Επειδή είναι ομό. Πάει και αυτή. Εντάξει. Αλλά όχι στο κυρίως. Εγώ θα ψηφίσω αυτό που είπαμε για εύκολες. Δεν νομίζω ότι αυτό που είχαμε στην αρχή το καλύτερο. Εγώ ποιο? Αυτό. Το ότι... Όχι πια το πάρει την πρώτη βαθμολογία. Το μικρό. Οπότε ποιο πια το πει. Το πρώτο. Τέλος. Εγώ εκεί, χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν στο πρώτο υποτίθεται πως ήμουν εγώ μαζί με το Βαγγέλη. Ναι. Αυτό δηλαδή. Αυτό. Τώρα αν θέλετε να ψηφίσετε αρχηγό όπως συνηθίζετε, πάλι και αυτό δεν έχω πρόβλημα. Εγώ σας είπα ψηφίστε με εμένα. Γιατί μαγειρικά είμαι κατώτερος από όλους. Έλα τώρα. Όχι, αφού έτσι ζητάνε. Ούτως ή άλλως έχω και γενέθλια. Κοίταξε,
Γιάννη, στο σημείο που φτάσαμε εδώ, δεν υπάρχει κατώτερο για μένα. Για να σε δω. Κάτι κάνω. Συμφωνώ ότι κάτι κάνω. Συγκριτικά με τους άλλους, μπορώ να κάνω λιγότερα. Έτσι, με αυτή την άποψη. Δεν λέω ότι, ότι δεν σκαμπάζω καθόλου, ότι δεν ξέρω μαγειρική. Το ότι έχω φτάσει μέχρι εδώ, το θεωρώ εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία. Σαφώς δεν είναι τυχαίο. Ιδίως για έναν άνθρωπο σαν και εμένα που τέλος πάντων δεν έχω διδαχτεί βασικές αρχές μαγειρικής. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θεώρησα και είπα στα παιδιά ότι ψηφίστε εμένα. Γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου τόσο καλό όσο κάποιοι άλλοι από την ομάδα. Δεν μου άρεσε αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι ψηφίστε με γιατί είμαι κατώτερα μαγειρικά. Εγώ του είπα ότι εφόσον είσαι εδώ, υπάρχει κάποιος λόγος. Δεν χρειάζεται να πάρεις την ευθύνη όλη πάνω σου. Το είχα σκεφτεί, θα ψηφίσω. Το ήξερα, θα ψηφίσω. Ήξερα ότι είναι άδικο. Αλλά δεν μπορούσα να ψηφίσω κάποιον άλλον. Ιδίως τον Άντζελα που ήταν αρχηγός και καλά το έχουμε κάνει ήδη αρχηγός, την ψηφίζουμε. Αλλά δεν γινόταν αυτό σήμερα. Γιατί πήρε την καλύτερη φορμολογία του πιάτου της. Έτοιμα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και στην κουζίνα. Σηκώστε τα μανίκια και πιάνουμε δουλειά. Σίγουρα, εφόσον δεν έχω καθόλου εμπειρία από επαγγελματικές κουζίνες, κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία να παρευρίσκομαι σε μία από αυτές, κάτι μου προσφέρει, έτσι. Κάτι μου δίνει αυτό το πράγμα. Είναι ο σεφ ο Νίκος, καλησπέρα. Ο Γιώργος. Θα σας δείξει το Χουνιάρ Μπέντι και μετά θα σε βαθμολογήσουμε κι εμείς, έτσι. Χάρηκα που είδα ένα νέο παιδί μέσα στην κουζίνα, στην ηλικία σχεδόν τη δική μας. Αγαπούσε και αυτός αυτό που έκανε, αυτό φάνηκε δηλαδή. Και με τίμησε ιδιαίτερα το ότι θα μπορούσα να το συνεργαστώ μαζί του τουλάχιστον για ένα πιάτο μέσα στην κουζίνα του. Την ευκαιρία να δούμε από το πολιτικό πιάτο Χουνκιάρ Μπεγεντή. Ήταν καταπληκτικό και σαν διαδικασία παρασκευής και το αποτέλεσμα που είχαμε την ευκαιρία μετά να το δοκιμάσουμε στο τραπέζι ήταν καταπληκτικό. Δεν είχα ξαναδοκιμάσει κάτι τέτοιο. Καλή όρεξη και καλή επιτυχία σε όλους. Ό,τι συμβουλές μας έδωσε και ο σεφ του και ο κύριος Δρούσης ο ίδιος, τα κρατάω σαν συμβουλές και σαν όπλα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσω και εγώ στη δικιά μου πορεία. Το κλίμα στο τραπέζι μεταξύ μας ήταν λίγο βαρύ. Σκεφτόμασταν τα παιδιά. Μας έφερε διάθεση κάθε φορά που έσκαγε καινούριο πιάτο από τον κύριο Αντώνη. Αλλά δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι ήταν η πιο ευχάριστη έξοδος που είχαμε. Την ώρα που έμπαινα μέσα να ψηφίσω, νομίζω πρέπει να είχα και ένα σπαστικό χαμόγελο εκείνη την ώρα. Ανεδρικό ήταν, γιατί το θεωρούσα γελίο. Θεωρούσα γελίο το ότι βρίσκεται η ομάδα μας αυτή τη στιγμή σε αυτή τη διαδικασία. Το θεωρούσα άδικο. Το γεγονός της ψηφοφορίας και το να είσαι μπροστά από τον συμπαίκτη σου και να τον καρφώνεις είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα μέσα στο MasterChef. Γίνεται λίγο πιο εύκολο όταν έχεις πάει πολύ καλά σαν ομάδα και πια δεν τον καρφώνεις τον άλλον γιατί σου έχει κάνει τίποτα ή γιατί όντως υπήρχε κάποιο πολύ μεγάλο λάθος. Αν η ομάδα σου δεν έχει πάει καλά και υπάρχουν προβλήματα μέσα, τότε τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Το έχω συνηθίσει πλέον, πέμπτη φορά που χάνω. Δεν ένιωσα κάτι τίποτα. Το έχω βαρεθεί πλέον αυτό το πράγμα. Να γίνεται συνέχεια. Ειδικά αυτή τη φορά δεν το περίμενα με τίποτα. Έφτασε η ώρα της ψηφοφορίας. Όλοι σας έχετε το βλέμμα στραμμένο στον ίδιο στόχο. Να αναδειχθείτε ο πρώτος Έλληνας MasterChef. Ιτηθήκατε όμως στην ομαδική αναμέτρηση και τώρα θα πρέπει να ψηφίσετε δύο από τα μέλη σας που θεωρείτε ότι δεν τα πήγαν τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Ένας-ένας θα πλησιάζετε αυτόν που καταψηφίζετε και θα καρφώνετε το όνομά του στην αντίστοιχη ακίδα. Οι δύο με τις περισσότερες αρνητικές ψήφους θα μονομαχήσουν αύριο για τη θέση τους στο διαγωνισμό. Άντζελα, ως αρχηγός της ομάδας, είσαι η πρώτη που θα ξεκινήσει τη διαδικασία.
του Γιάννη. Το μαντήλι σου. Εγώ θα τηρήσω αυτό που είπαμε σαν ομάδα. Ότι θα ψηφίσω το πιάτο με τη χαμηλότερη βαθμολογία. Ήσουν ο ένας. Ευχαριστώ. Οπότε... Το ίδιο θα πω για σένα. Ελπίζω να μην κρατάς κακία. Και πιστεύω ότι όλοι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Δεν έχω παράπονο από κανένα. Άκη, ήρθε η σειρά σου. Ποιους καταψηφίζεις και για ποιο λόγο. Πώς θα Από δύο αρνητικές ψήφους έχουν ο Γιάννης και ο Βαγγέλης. Γιάννη, είσαι ο επόμενος. Μεγάλη, μιας και ξέρω ότι δεν πρόκειται να σε ψηφίσει κανένας άλλος και μιας και δεν μπορώ να ψηφίσω τον εαυτό μου, ψηφίζω εσένα. Όπως πάντα, ε. Όπως πάντα. Λοιπόν, και Βαγγέλη... Πιάτο μας. Νομίζω το πιάτο μας. Μια αυτή, αυτά. Τρεις αρνητικές ψήφους έχει ο Βαγγέλης, δύο ο Γιάννης και μία ο Μιχάλης. Δέσποινα, είσαι η επόμενη. Πήγες πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι τα πήγαμε μαζί και δύο πάρα πολύ καλά. Το πρώτο πιάτο είχε χαμηλότερη βαθμολογία. Το δικό μας είχε την αμέσως επόμενη. Θέλαμε να κάνει την ανατροπή και να φέρει την νίκη. Θα βάζω τον εαυτό μου, δεν μπορώ να τον βάλω. Το είχες. Βάλε και την καρδούρα. Sorry. Γιάννη, το πρώτο πιάτο είχε τη χαμηλότερη βαθμολογία. Εγώ δεν θέλω να βάλω και τα δύο παιδιά που είχαν το πρώτο πιάτο, δεν θέλω να πω ότι είναι. Και οι δύο μαζί, γι' αυτό έβαλα τον Άκη από το δικό μας το πιάτο και από το άλλο εσένα. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Από τρεις αρνητικές ψήφους έχουν ο Γιάννης και ο Βαγγέλης. Και από μία, ο Μιχάλης και ο Άκης. Μιχάλη, ήρθε η σειρά σου. Παιδιά, πρώτα απ' όλα νιώθω μεγάλη αδικία που χάσαμε. Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς. Όλοι. Όλοι πιστεύω. Και ψηφίζω για το λόγο το γνωστό. Μπράβο. Βαγγέλη, το γνωστό λόγο και γιατί δεν σε γουστάρω. Καρπουζόπιτες. Τέσσερις αρνητικές ψήφους, ο Γιάννης και ο Βαγγέλης. Από μία, ο Μιχάλης και ο Άκης. Αντίπαλοι στην αυριανή δοκιμασία αποχώρησης θα είναι ο Βαγγέλης και ο Γιάννης. Η ψήφος του Βαγγέλη είναι καθαρά τυπική. Αλλά πρέπει να την κάνεις. Προδήμος για το πιάτο μας. Αυτά. Αυτά. Δέσποινα, αν μπορούσα και εγώ, όπως λέω, όπως είπες εσύ, να ψηφίσω τον εαυτό μου, να ψηφίσω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ.
ψυχή σου. Cheers. Τελικό αποτέλεσμα ψηφοφορίας. 5 αρνητικές ψήφους ο Γιάννης. 4 ο Βαγγέλης. Και από μία ο Μιχάλης, ο Άκης και η Δέσποινα. Παρακαλώ πολύ οι διαγωνιζόμενοι εκτός του Γιάννη και του Βαγγέλη να αποχωρήσουν. Για μένα δεν είναι ακριβώς δίκαιο το αποτέλεσμα, γιατί ήταν το πιάτο που έφερε τη χαμηλότερη ναι μεν βαθμολογία, αλλά είναι και οι δύο από το ίδιο πιάτο. Δηλαδή, σαν όλοι οι υπόλοιποι, να είπαμε αυτό το πιάτο μας κατέστρεψε. Δεν συνέβη αυτό σε καμία περίπτωση. Μπορεί να υπήρχαν, όπως είπα και στο δικό μου και του Άκη, κάποια προβλήματα. Οπότε θα ήθελα έναν από κάθε πιάτο. Το ότι δεν βγήκε η Άντζελα προτινόμενη για πρώτη φορά σαν αρχηγός, που πάντα βγαίνει αρχηγός προτινόμενος. Ο βασικός λόγος είναι το πιάτο που έκανε η Άντζελα, που το κάναμε μαζί βασικά πριν την καλύτερη βαθμολογία. Γιατί είπαμε ότι θα ψηφίσουμε το πιάτο που θα έχει τη λιγότερη βαθμολογία. Γι' αυτό ψήφισα το Γιάννη. Το Γιάννη και το Βαγγέλη. Που για μένα, αν ας πούμε, δεν είχαμε κάνει αυτή τη συμφωνία, δεν θα ψήφισα. Ψήφισα Άντζελα και Δέσποινα. Γιατί η Άντζελα είναι ο αρχηγός και έχει ευθύνη. Και η Δέσποινα γιατί δούλευε μαζί μου. Και ήθελα να βάλω το συμπαίκτη μου. Αυτό που κάναμε μαζί το πιάτο. Που δεν πήρε την καλύτερη βαθμολογία. Αφού δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου. Γιάννη και Βαγγέλη. Θεωρείτε δίκαιο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας? Γιάννη, να ξεκινήσω από σένα. Θεωρώ άδικο το ότι έχασε η ομάδα μας, καταρχήν. Από εκεί και πέρα είχα ζητήσει από τα παιδιά να με ψηφίσουν και άρα είμαι ένας από τους δύο υποψήφιους. Γιατί το έκανες αυτό? Το πιάτο μας πήρε τη χαμηλότερη βαθμολογία, σε εισαγωγικά. Από την άλλη, οι κριτές ζήτησαν να μείνουν ως το δυνατόν καλύτεροι μάγειρες. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ καλό που έχω φτάσει μέχρι σε αυτό το σημείο, σαφώς. Δεν είμαι κάποιος τέλος άσχετος. Αλλά υπάρχουν πολύ καλύτεροι μάγειρες παιχνίδι από μένα. Για αυτό το λόγο, απλά. Εσύ, Βαγγέλη. Λοιπόν, το κριτήριο που είχαν τα παιδιά, η βαθμολογία που έχουμε συμφωνήσει ότι μάλλον αυτό θα έχουμε σαν κριτήριο. Θεωρώ πολύ δίκαιο ότι ψηφίστηκα. Ήταν το πιάτο που είχα αναλάβει εγώ με τον Γιάννη, πήρε τη χαμηλότερη βαθμολογία. Αν ήταν κάποιο άλλο πιάτο, θα ήταν κάποιο άλλο. Δεν είναι παράλογο. Απολύτως λογικό. Βαγγέλη και Γιάννη, αύριο θα αγωνιστείτε για την παραμονή σας στο MasterChef, φτιάχνοντας την ίδια συνταγή. Όπως ξέρετε, οι κριτές θα αποφασίσουν ποιος θα αποχωρήσει, βαθμολογώντας τα πιάτα σας, χωρίς να γνωρίζουν σε ποιον ανήκει το καθένα. Ξεκουραστείτε, προετοιμαστείτε ψυχολογικά για την αυριανή δοκιμασία και εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Αμέ. Ήταν κάτι παραπάνω. Ναι, και με το διακομωδούμε τώρα όμως, γιατί και εμείς, αν θυμάσαι πολύ καλά, χάσαμε για ένα πιάτο την άλλη φορά. Ο Βαγγέλης και ο Γιάννης ο Μπουροδήμος, γενικά με στην ομάδα, είναι εκείνοι που δεν παίρνουν άνετα πρωτοβουλία. Και είναι εύκολη στόχη. Και είναι εύκολη στόχη. Αυτό ο Βαγγέλης έκανε το πιο δύσκολο του πιάτο, έκανε το καρπάσιο. Μην λέμε τώρα ότι ναι. Ο Βαγγέλης Πείτε μας τι έγινε. Γιάννης ο ένας και ο Βαγγελάκης. Επειδή δοκιμάσαμε πιάτα μας 5 φορές ο καθένας, καταλάβαμε ότι δεν ξέρουμε από γεύση, δική σου μαγειρεύουμε. Αυτό καταλάβαμε εμείς. Αυτό βγάλαμε σε συμπέρασμα. Ότι δεν είμαστε καλυμμάκερες κανένας από εμάς. Εντάξει, μπορεί σήμερα να βγήκαμε εμείς έξω, μπορεί να υπάρχουν προτινόμενοι από τη δική σας ομάδα, αλλά ουσιαστικά ένας βαθμός ήταν, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτό που είπατε και πριν. Δεν μπορώ να μην
Εντάξει, οκ. Ένα βαθμό. Τι είπα, ρε παιδιά, πάλι. Μας και οι μοφασμοί που έκαναν τα παιδιά, το υφάκι που μας κοιτούσαν. Γενικά λες και κάναμε εμείς κάτι. Και εμείς παίκτες είμαστε. Και εμείς απέναντι στους ανθρώπους δεν τους ξέρουμε αυτούς που μας ψήφισαν. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω κανέναν από αυτούς. Γιατί ρε παιδιά, για κάζε, αν είναι κάτι να το μάθουμε, να το ξέρουμε. Δηλαδή έχουμε μόνοι με σοφάδες κόκκινη και μπλε, για να καταλάβω τώρα. Και να κουφάζεις τώρα, κάτσε, να κάνω. Πάρτα, μωρέ. Τι είναι αυτό, τι ύφος είναι αυτό που έγινε τώρα, δεν κατάλαβα. Το ύφος θέλουμε. Δυο φορές προνόμενος είμαι, δεν κατάλαβα. Γκρίμψε. Μετά. Όχι, απλά κάνετε, λες και είναι δύο μόνιμες ομάδες και εμείς έχουμε την εύνοια. Εμείς κατηγορήσαμε εσάς που χάσαμε, είστε τρελοί. Όχι, απλά διακρίναμε έτσι μια ανοιχτοπία. Αυτό. Όπως είχε μήχαμε για αυτήν την ανοιχτοπία. Μπορείς να κάνουμε ανοιχτοπία. Έτσι όπως πάει, η αρετή έχει βγει ο καλύτερος μάγειρας. Που για μένα δεν ξέρει τίποτα. Τίποτα. Όταν λέω τίποτα, τίποτα. Η δεύτερη νίκη ήταν σκληρότερη από την πρώτη για κάποιους συμπαίκτες μου. Δεν το περίμεναν να κερδίσει η ομάδα μου και δεύτερη φορά. Και ίσως δεν το ήθελαν κιόλας. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εισπράττω αρνητισμό και από τη συμπεριφορά τους και από τα σχόλιά τους. Θα το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί πείστε δηλαδή. Θα το ξεκαθαρίσουμε. Μην το παίρνετε τώρα στο τουιφάν, κύριε Μιχάλη, άμα είναι να μην το ξεκαθαρίσουμε. Μην το ξεκαθαρίσουμε. Μετά κάτω με κάτω το συζητήσουμε. Μην το ξεκαθαρίσουμε και μετά λέτε να μην το ξεκαθαρίσουμε μπροστά. Εσείς το ξεκινήσατε. Τι λέτε. Μπορούμε να έχουμε ό,τι φάκι θέλουμε και θα κερδάνε στο με μετά εμένα να μην έχω εγώ αυτό το υφάκι από στιγμή που εσείς που ξεκινήσατε το υφάκι. Όχι, να το έχεις το υφάκι. Δεν μπορεί να λέει ο Μιχάλης να μην το γιώσεις το υφάκι. Εσύ γιατί το πήρες τόσο προσωπικά, αλλά όχι, η ομάδα γιατί το πήρε τόσο προσωπικά. Αυτό δεν έχει να κάνει με εσάς. Εντάξει, προφανώς. Αν είναι κάτι έτσι, Δέσποινα, λέμε το πρώτο σχόλιο γίνεται κάτι, λέμε το προσωπικό να μιλήσει. Δεν ξέρεις εσύ τι σχόλιο. Και εισπράττουμε ηρωνία, γιατί. Η αρετή, αυτό που ξέρει να μαγειρεύει, μέσα από την κουζίνα και έξω από την κουζίνα. Κάτι που δεν ξέρω να κάνω εγώ, ας πούμε. Εγώ ξέρω να μαγειρεύω μέσα στην κουζίνα. Κατηγορούμε για στρατηγικές και αν μη τι άλλο, νομίζω ότι οι επιλογές μου, ειδικά οι επιλογές που έχουν να κάνουν με την ομάδα μου, είναι καθαρά ανθρώπινος παράγοντας, αρχικό, δεδομένο και μετά η μαγειρική. Δεν κρίναμε τα πιάτα σας. Έτσι, παιδιά, ναι. Εμείς χάσαμε, τα πιάτα μας χάσανε. Και δεν κάναμε αναφορά καν στα πιάτα σας. Οι συγκυρίες, οι συμπτώσεις, όλες αυτές, γι' αυτό γελάμε. Δηλαδή, εισπράττουν όλοι τώρα κάτι και μάλλον... Όλοι ξέρουμε τώρα, παιδιά, τι κάθομαστε εκεί. Λύξτε το να πάει στο διάολο, λύξτε το να ξεφτυλιστούμε σε όλη την Ελλάδα. Στο επόμενο επεισόδιο του MasterChef. Πολύ καλά η Άντζελα δεν πήρε καμία ψήφο. Ο Βαγγέλης και ο Γιάννης, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους για την αποτυχία του πιάτου που έφτιαξαν μαζί, οδηγούνται στη μεταξύ τους μονομαχία. Γιάννη, Βαγγέλη, λάβετε θέσεις στις κουζίνες σας. Ποιος θα καταφέρει να παραμείνει στο διαγωνισμό, συγκεντρώνοντας τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Τέλος χρόνου. Η αναζήτηση για τον πρώτο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται. Βαγγέλη. Γιάννη.